Από τη στιγμή που ζητάει μια απλή υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα χωρίς να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά, καλούμε την πολιτεία να το εφαρμόσει το ίδιο και για τους εκπαιδευτικούς και για τον οποιοδήποτε άλλο πολίτη. Ακόμα και για την έκδοση των συντάξεων αναπηρίας. Μια απλή υπεύθυνη δήλωση του πολίτη και στηρίζεται, όπως λέει ο Υπουργός Παιδείας, στη φερεγγιότητα του Έλληνα πολίτη. Το κρεσέντο των αντιδημοκρατικών ενεργειών από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Απ' τη μία είχαμε το νομοσχέδιο που μπήκε σε μια διαδικασία διαβούλευσης την περίοδο που υπήρχε η καραντίνα, χωρίς να υπάρξουν οι ανάλογες διαβουλεύσεις και οι ανάλογες συζητήσεις, χωρίς να γίνει κουβέντα με την εκπαιδευτική κοινότητα. Και ξαφνικά βλέπουμε την προηγούμενη Παρασκευή να κατατίθεται ως τροπολογία στο νομοσχέδιο που πλέον είναι νόμος του μεταναστευτικής πολιτικής, μια τροπολογία που αφορά την απευθείας μετάδοση του διδακτικής διαδικασίας στα σπίτια των μαθητών. Μια στιγμή που το Υπουργείο αποδέχεται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση τον οποιοδήποτε γονέα να δηλώσει ότι το παιδί του ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή υπάρχει στην οικογένεια μέλος που ανήκει στην ευπαθή ομάδα χωρίς να υπάρχει διασταύρωση. Είμαστε αντίθετα, κάθετα αντίθετα σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν τρόποι στο να μην μείνει κανένα παιδί έξω από τη διαδικασία. Υπάρχουν οι κατοίκων διδαχθέντες, παιδιά που από την αρχή της σχολικής χρονιάς καταθέτουν αντίστοιχα δικαιολογητικά που δεν μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο και φροντίζει την ίδια η πολιτεία να υπάρχει εκπαιδευτικός στο σπίτι. Υπάρχει η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας που μπορεί να καλύψει αυτές τις διαδικασίες. Αλλά το Υπουργείο μάλλον προσπαθεί αντί να δώσει τα χρήματα π.χ. σε υπερορίες των εκπαιδευτικών να τα δώσει σε εταιρείες που θα αφορούν τον εξοπλισμό, τον αντίστοιχο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Η κυβέρνηση πιστεί στην αντιεκπαιδευτική της, αντεργατική της, χειραγωγητική της τακτική. Πέρασε, πέρα από το πολυνομοσχέδιο, το μουλοχτό νομοσχέδιο που πέρασε τις προηγούμενες μέρες, το οποίο έφερε προφανώς την αντίδραση του κλάδου συνολικά, προχωράσε σε μια κατάπτυστη κίνηση με την τροπολογία, με τις βιντεοκάμερες, προσπαθώντας ουσιαστικά να μετατρέψει τη σχολική διαδικασία σε μια διαδικασία reality. Πέρα από κάθε παιδαγωγική υφή, κάτι που ήταν φυσικό επακόλουθο, ο κλάδος και κάθε εκπαιδευτικός, κάθε συνάδελφος που σέβεται την ιστορία του και την παρουσία του μέσα στην τάξη να αντιδράσει. Είναι αυτονόητο ότι δεν θα αφήσουμε τον κλάδο, τους συναδέλφους, τους μαθητές μας να πέσουν θύματα αυτής της διαδικασίας και φυσικά θα αντιδράσουμε συνολικά και όχι μόνο γι' αυτό και οτιδήποτε άλλο θα προσβάλλει την υπόστασή μας μέσα στο σχολικό χώρο, στα εργασιακά μας δικαιώματα και στη ζωή μας την ίδια.